Αντιδρώντας την αξιολόγηση και διατυμπανίζοντας πως θα παλέψουν μέχρι τέλους για το κοινωνικό αγαθό της δημόσιας υγείας, οι εργαζόμενοι σε Παγνή και Βενιζέλιο προχώρησαν εκ νέου σε κατάληψη των γραφείων της διοίκησης. Έχουμε καταφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου να πάρει απόφαση ότι δεν θα στείλει την ποσόστοση αξιολόγηση στο Υπουργείο Υγείας, ήδη με την κατάληψη τη παρασκευής αδυνατή στο έγγραφο που έστειλε να στείλει τα σχετικά ποσοστά στο Υπουργείο Υγείας, το ίδιο επαναλήφθηκε σήμερα. Όπω λένε, θα συμμετάσχουν μαζικά την ερχόμενη Τετάρτη, 9 Ιουλίου, στι κινητοποιήσεις στις 10.30 το πρωί στην Πλατεία Ελευθερία, στο πλαίσιο τη 24ωρη πανελλαδική απεργία τη ΑΔΔ. Πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι με τον αγώνα του και εδώ στο νοσοκομείο, αλλά συνολικά μπορούμε αυτό το νόμο να το ανατρέψουμε, γιατί ακριβώ όχι μόνο είναι άδικο, αλλά έκτεσε ευθεία αντιπαράθεση με τα συμφέροντα των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Η αξιολόγηση δεν έχει καμία σχέση με τη μορφή που θέλει την παρουσιάσει η κυβέρνηση. δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ποσοστώσεις, γι' αυτό λοιπόν αντιδρούμε. Οι εργαζόμενοι στο Παγνί βρέθηκαν και στην παιδοχειρουργική κλινική όπου συνομίλησαν με το προσωπικό, τονίζοντας πως θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην κλείσει, καθώς είναι η μοναδική στην νότια υγειονομική περιφέρεια Κρήτης και εξυπηρετεί χιλιάδες παιδιά. Θεωρούμε αδιανόητο αυτή η μοναδική κλινική που απευθύνεται σε ένα ευαίσθητο κομμάτι που είναι τα παιδιά, να μεταφερθεί ή να κλείσει ή να συρρυκνωθεί. Η κλινική θα πρέπει να παραμείνει στο φυσικό της χώρο για να προσφέρει επιστημονικά και λειτουργικά το έργο της. Με αυτή την απόφαση ουσιαστικά αρχίζει η συρρήκνωση του υγεία μέσα στο νοσοκομείο, που δεν ξεκινάει από διπλέ ή τριπλέ κλινικέ, ξεκινάει από μοναδικέ και απόλυτα ε, κλινικέ που χρειάζονται. Οι εργαζόμενοι αναφέρουν πω δεν θα το βάλουν κάτω και καλούν τους πολίτε να σταθούν στο πλευρό τους διότι μόνο έτσι η υγεία θα διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα τη.